Η άσκηση ήταν χρήσιμη, αυτό είναι μια γενική παραδοχή. Ωστόσο πρέπει να πω ότι ήταν λιγότερο χρήσιμη για το Ηράκλειο. Και ο λόγος ήταν ότι ο σχεδιασμός της δεν περιελάμβανε περιστατικά πεδίου στο Ηράκλειο. Αυτή είναι μια κρίσιμη έλλειψη και επεσήμανα ήδη ότι αυτό πρέπει να αναπληρωθεί και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ασκήσεις στο Ηράκλειο που συγκεντρώνει σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της Κρήτης με τις ιδιαιτερότητες που έχει ως κατεξοχήν αστική περιοχή και με την επικινδυνότητα που όλοι γνωρίζουμε. Αυτή είναι μία πρώτη επισήμανση. Από εκεί και πέρα θα έλεγα και επιμένοντας σε αυτό που είπα ήδη, ότι όλοι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με τους εαυτούς μας αποτιμώντας αυτές τις ενέργειες. Ήταν μεν θετικό ότι γνωριστήκαμε, συνεργαστήκαμε, διαπιστώσαμε ωστόσο ότι υπάρχουν προβλήματα μεγάλα, τα οποία θα τα έλεγα προβλήματα διαλειτουργικότητας. Ποιος συνεργάζεται με ποιον, σε ποιο επίπεδο, με ποιο χρόνο και σε ποιο πρωτόκολλο. Έχουμε με βάση ποιο πρωτόκολλο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλή δουλειά, θεωρώ, να κάνουμε στο πεδίο αυτό. Δεύτερο, το ζήτημα των τηλεπικοινωνιών, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και εδώ θεωρώ ότι επισημάνθηκαν ελλείψεις και ελπίζω ότι αυτές θα καταγραφούν και θα αναπληρωθούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ξεκινώντας από τα δορυφορικά τηλέφωνα και φτάνοντας στους ασυρμάτους, με δεδομένο ότι συμβατικές επικοινωνίες σε περίπτωση τέτοιου συμβάντος, όπως γνωρίζουμε όλοι, καταραίουν. Εμείς στον Δήμο Ηρακλείου το αντιμετωπίσαμε σαν μια ευκαιρία για να κάνουμε και την δική μας εσωτερική δοκιμή και λειτουργήσαμε ένα δικό μας εσωτερικό ασύρματο δίκτυο, το οποίο λειτουργήσε, θα έλεγα, σχετικά ικανοποιητικά, αλλά έχουμε και πολύ συγκεκριμένες ιδέες και σχέδια για το πώς αυτό θα το αναπτύξουμε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τις επικοινωνίες μας. Ωστόσο, όπως είπα, το πρόβλημα είναι πολύ συνολικότερο. Τρίτο ζήτημα αφορά τους συνολικούς σχεδιασμούς. Και εδώ επισημάνθηκε, το επεσήμανα, μια μεγάλη έλλειψη της άσκησης αυτής. Βεβαίως έτσι πράγματι είχε σχεδιαστεί, η οποία αφορά στην περίπτωση ανάπτυξης βαρυτικών κυμάτων, δηλαδή του λεγόμενου τσουνάμι, στα παράλια της Κρήτης. Αυτό ήταν ένα σενάριο το οποίο είχε πρακτικά εξαιρεθεί με σημειακές μόνο περιπτώσεις που όμως δεν είναι ρεαλιστικές. Ωστόσο, όταν τέθηκε χθες, διαπιστώσαμε όλοι την απόλυτη αμηχανία για την διαχείριση τέτοιων συμβάντων που είναι πραγματικά συμβάντα μεγάλης κλίμακας και δεν θα υπερέβαλα να πω ότι έχουν ένα κατακλυσμιαίο χαρακτήρα. Και τέταρτο σημείο, το οποίο αφορά στις υποδομές και στους πόρους. Και εδώ επίσης θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις υποδομές μας και εδώ πρότεινα την άμεση δημιουργία ενός μόνιμου συντονιστικού κέντρου ελέγχου και εδώ ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να διαθέσει, εφόσον όμως έχουμε την διαβεβαίωση ότι αυτό θα είναι επιχειρησιακό 24 ώρες το 24ωρο για την στιγμή όπου την απευκταία στιγμή όπου θα συμβεί αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα και το οποίο, όπως γνωρίζουμε, έρχεται χωρίς προειδοποίηση. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα ετοιμότητας και αυτό επεκτείνεται και στους υπόλοιπους πόρους και τις υποδομές που διατίθενται, για τα οποία βεβαίως θα έπρεπε να έχουμε όχι μόνο καλύτερη εικόνα, θα έλεγα, αλλά θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε την ύπαρξή τους με ρεαλιστικούς χρόνους χρησιμοποίησης. Όλα αυτά είναι ζητήματα όμως που, όπως τίθενται έτσι συνολικά, νομίζω ότι αποδεικνύουν ότι καλώς έγινε η άσκηση. Πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν έδειξαν πολύ μεγάλο ζήλο και πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να το κάνουν και την κάνουν με πολύ μεγάλη δέσμευση και επίσης είναι και πολλές εθελοντικές ομάδες. Καταλαβαίνετε αυτά, ότι όλα αυτά βεβαίως μας επιστρέφουν στο πρώτο θέμα, που είναι αυτό του συντονισμού, της διαλειτουργικότητας σε διάφορα επίπεδα. Ποιος κάνει τι, πότε και με ποιον ακριβώς τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία
στα οποία υπάρχουν πρόοδοι, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ικανοποιητικής ετοιμότητας. Ορισμένοι χώροι. Κοιτάξτε, εμείς ήδη πριν από την άσκηση, στη διάρκεια της άσκησης και σήμερα στην επόμενη μέρα, είμαστε σε διαρκή δραστηριότητα γύρω από αυτά τα θέματα. Είναι οι χώροι συγκέντρωσης, είναι τα σχέδια εκένωσης, είναι οι διαφυγές, είναι ο ορισμός των υπευθύνων οι οποίοι θα κατευθύνουν τον πληθυσμό. Αυτά είναι η βάση, θα έλεγα, η οποία αναθεωρείται και πραγματικά εδώ έχουμε αρκετό δρόμο να κάνουμε, αλλά πρέπει να τον κάνουμε γρήγορα, διότι η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχουμε απόλυτη συνέστηση.